Σήμερα Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013 ξεκινήσαμε από το Μίχα 30 άτομα για να ανεβούμε στην κορυφή του Ολενού 2.224 υψόμετρο. Από αριστερά φαίνονται η μικρή μουγγίλα, η μεγάλη μουγγίλα και δεξιά ο Ολενός εκεί που θα ανεβούμε στα 2.224 υψόμετρο. Η ώρα τώρα είναι 9. Ναι, βίντεο, προχωράτε. Με προχώρησε κανένα κράτηση, γιατί μπορεί και να χαρτί. Και η τελευταία ομάδα. Η τελευταία ομάδα. Και ο Γιάννης ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Τσόγκας και ο Μιχάλης ο Μαράζης. Ωραία. Εδώ ξεκινάει το μονοπάτι. Τώρα συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ. Α, ο Σπύλιος εδώ είναι. Τελικά δεν είναι κανένας άλλος τελευταίος. Για μετρηθείτε ρε παιδιά να δούμε. Εντάξει, εντάξει. Μιχάλη είναι κανείς πίσω άλλο. Όχι, έτσι. Εδώ είμαστε στο μονοπάτι που ξεκινάει για να μπούμε στο δάσος. Κάθεσαι πίσω Μιχάλη, θα κάτσεις πίσω. Ωραία, κάθε το Μιχάλη. Οπότε, να φύγουμε εμείς μπροστά. Γεια σου Αργύρη. Γεια σου Λένα. Μιλάμε και μιλάμε στον δρόμο, εντάξει. Έχουμε μπει στο μονοπάτι τώρα μέσα από το δάσος προς Ολενό, κορφή Ολενού. Σήμερα είναι 17 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή. Εδώ φτάσαμε στα 1500 στο διάσελο, 1500 υψόμετρο. Έχουμε συγκεντρωθεί όλοι εδώ και περιμένουμε και τους τελευταίους στο μαράζι πίσω με κάποια άλλα άτομα. Εδώ θα δούμε τις κορφές που είναι απέναντί μας, νότια από εδώ όπως είμαστε εμείς. Από εδώ φαίνεται ο Ολενός, εκεί που θα ανεβούμε. Θα ζουμάρω τώρα. Εδώ θα ανεβούμε. Στα 2.224. Εδώ πάνω στην κορφή αυτή. Θα ανεβούμε. Αυτός είναι ο Ολενός, η κορφή του Ολενού. Η ψηλότερη κορφή του Ερημάνθου. Εδώ αριστερά μας. Αριστερά εδώ. Είναι η μεγάλη μουγγίλα. Που είναι περίπου 40 μέτρα, λίγο 30 με 40 μέτρα λίγο παρακάτω από την ψηλότερη κορφή των Ολενών. Εδώ είναι η μικρή μουγγίλα και εδώ αριστερά είναι το Χαίρωμα, που επίσης αυτό είναι το Χαίρωμα, η κορφή του Χαίρωμα, που επίσης και αυτή η διαδρομή την ανεβαίνουμε πολλές φορές από το ανατολικό μέρος και κατεβαίνουμε από το δυτικό μέρος. Από εδώ ανεβαίνουμε και εδώ κατεβαίνουμε. Και μπορεί από εδώ να συνεχίσουμε να ανεβούμε στη μικρή μουγγίλα, σε αυτή εδώ. Τώρα αυτοί βρίσκονται στη βρύση του Βέτσου. Στα Γρέκια, εκεί, στα λιμέρια του Βέτσου που λέμε, περιοχή. 1500 υψόμετρο.
έχουν σταματήσει τη βρύση του Βέτσου. Περίμενε, Κώστα, να πάρουν νερό. Εδώ είναι η πηγή, η γούρνα που λέμε. Παίρνουμε νερό από εδώ. Είμαστε στα 1550 υψόμετρο εδώ στη γούρνα. ₩1550 είναι εδώ. 50. Εντάξει. Είναι υψομετρικό αυτό? Όχι, το Garmin. Αυτό που μετράτε τι είναι, είναι GPS? Garmin. GPS. Εντάξει. Εδώ είμαστε στη γούρνα που λέμε, που παίρνουμε πάντοτε νερό. Είμαστε, η ώρα είναι 10:30. Η ώρα είναι 10:30. Εδώ είμαστε στον Κολφινόπουλο το Γρέκι, 1650 υψόμετρο και η ώρα είναι 11:50. Αυτή είναι στρουγκά. Ναι, του Κολφινόπουλου. Από τη μια μεριά μπαίνει και από την άλλη ταρμή. Προφανώς παίρνουν από εκεί και τα βγάζουν από βάθμια. Ένα, εκεί κρεμάνε, εκεί είναι τα ρούχα. Εδώ είναι η μεγάλη μου γκύλα. Και εδώ δίπλα είναι ο Λενός, εδώ που θα πάμε. Εδώ θα ανεβούμε. Εδώ πάνω θα ανεβούμε, στην κορφή αυτή. Αυτή εδώ είναι η πρώτη. Περάσανε πάνω από το, από τον κρεμό. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα που πάει μπροστά. Εδώ είμαστε στα 1750 υψόμετρο. Έχουμε περάσει τον κρεμό. Τώρα είμαστε στα 1840 περίπου υψόμετρο και βλέπουμε πίσω μας το φόντο εκεί που θα ανεβούμε του Ολενού στα 2224 υψόμετρο. Εδώ τώρα έχουμε σταματήσει, οι άλλοι έχουν προχωρήσει βέβαια, οι πρώτοι μπροστά. Η ώρα τώρα είναι 12:15. Εδώ πίσω μας δεξιά αυτή η κορφή, αυτή η κορφή εδώ είναι το Νεραϊδοβούνι και δεξιότερα αυτό εδώ που θα ζουμάρω τώρα είναι ο Κεντριάς, ο Κεντριάς αυτό. Αυτός είναι ο Κεντριάς. Αυτό εδώ είναι το Νεραϊδοβούνι και εδώ είναι ο Λενός που θα ανεβούμε. Αυτός εδώ είναι ο Λενός. Εδώ είμαστε στο αεροπέδιο κάτω από τον Ελενό, στο διάσωλο μεταξύ Μουγκύλας Μεγάλης
και ολενού. Εδώ αυτοί είναι οι πρώτοι που ξεκινήσανε, που προχωράγανε μπροστά. Τώρα θα ανεβούνε εδώ. Όλοι μαζί θα ανεβούμε επάνω εδώ, σε αυτό εδώ που είναι ο λενός. Αυτό εδώ. Είμαστε στα 1880 υψόμετρο περίπου, 1870. Εδώ στο σπιτάκι, στο διάσελο. Η ώρα είναι 12 και 10 περίπου. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να ανεβαίνουμε επάνω στον ολενό. Εδώ επάνω. Από όσους είναι εδώ θα μείνει κανείς στη στανή. Εδώ είμαστε στα 1900 υψόμετρο και πηγαίνουμε για την κορφή. Θα ανεβούμε εδώ πάνω, στον ολενό. Πίσω μου ακριβώς είναι η μεγάλη μου γκύλα. Αυτό είναι το πρώτο χιόνι, παιδιά. Σήμερα είναι 17 Νοεμβρίου και εδώ στο Νολενό, στα 1000 περίπου, στα 2000 μέτρα, είναι το πρώτο χιόνι. Αυτό είναι το πρώτο χιόνι. Και πίσω μας είναι η ομάδα που ανεβαίνουμε. Όχι, το πρώτο χιόνι, παιδιά, 17 Νοέμβρη. Αρκετές χιονούρες στα 2200 υψόμετρα. Αρκετές χιονούρες συναντήσαμε τέτοιες εδώ. Είμαστε κοντά στην κορφή, στα 2210 περίπου. Λίγο δεξιά μας είναι η κορφή. Έχουν ανέβει άλλοι επάνω. Οι πρώτοι ανεβήκανε πάνω εδώ. Είμαστε στην κορφή του Ολενού, 2224 υψόμετρο. Η ώρα είναι 1:30. Θα καθίσουμε 3/4 περίπου και μετά θα κατεβούμε. Όλη η ομάδα ανέβηκε πάνω σχεδόν στην κορφή. Αυτή η φωτογραφία είναι από την ανάβαση την 1η Οκτωβρίου 2023. Δεν είχα πάρει την κάμερα λόγω που ο αρχηγός της ανάβασης ήθελε να μην απολαμβάνουμε τις πορείες για να μην καθυστερούμε. Τρέξιμο στην πόλη, τρέξιμο και στο βουνό. Αυτή η φωτογραφία είναι από τις 28 Γενάρη το 1996 με πολλά χιόνια. Από αριστερά ο Αλέκος Ντόντης, Αργύρης Παπαγεωργίου, Δημήτρης Κωνσταντίνου, Μιχάλης Αντρουτσέλης, Γιώργος Αντρικάκος, Λεωνίδας Πούτζας, Γιώργος Αγγελίδης και ο Ανδρέας Δημόπουλος ο φωτογράφος. Και αυτή η φωτογραφία στην κορφή του Ολενού
στις 11 Νοεμβρίου το 2012. Και αυτή η φωτογραφία στην κορφή του Ολενού στις 8 Νοεμβρίου το 2015. Ωραίοι, όλοι ωραίοι παιδιά. Είσαστε πρώτοι. Μπράβο. Εύχομαι να βρισκόμαστε πάντα σε αυτά τα υψόμετρα. Βίντεο τραβάτε ή φωτογραφία. Βίντεο. Μακάρι Αργύρη, πάντα να είμαστε σε αυτά τα υψόμετρα. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μην έφυγε. Ο Σπύλιος και ο Σωτήρης. Λεβέντες. Γεια σας, γεια σας παιδιά. Στα μεγάλα υψόμετρα. Μεγάλη ομίχλη. Έχει πέσει στην επιστροφή μας, αλλά ακόμα και στην κορφή που είμαστε έχει αρχίσει η ομίχλη. Τώρα κατεβαίνουμε από τον Λενό, είμαστε στα μέσα περίπου της κορφής αυτής και θα κατεβούμε στο διάσωλο μεταξύ Ολενού και Μουγγίλας. Τώρα περιμένουμε και τους άλλους να έρθουν, να μην χαθούμε στην ομίχλη. Σχεδόν φτάσαμε στο διάσελο, κοντεύουμε στο διάσελο. Η ομίχλη ρεώνει τώρα βέβαια. Και το καλύτερο από όλα, ναι, σήμερα είναι ότι ο αρχηγός είναι εξαιρετικός. Μπράβο. Πήρα και ένα ωραίο εξαιρετικό. Έχουμε φτάσει στο διάσωλο μεταξύ Μουγγίλας και Ολενού, 1850 υψόμετρο. Η ώρα είναι 3 και εδώ συγκεντρωθήκαμε όλοι και να ξεκινήσουμε σε λίγο για επιστροφή στα αυτοκίνητα από εκεί που ξεκινήσαμε, από τα 950 περίπου υψόμετρο, και φτάσαμε στα 2224 που είναι η κορφή του Ολενού, η ψηλότερη κορφή του Ερημάνθου. Αυτή η κορφή που φαίνεται τώρα επάνω εδώ, αυτή εδώ, είναι η μικρή Μουγγίλα. Η μικρή Μουγγίλα. Εδώ στο διάσελο είναι τα γρέκια του Γκολφινόπουλου. Κώστα. Εδώ είμαστε στον κρεμό, περάσαμε τον κρεμό από ψηλά. Ανεβείτε πάνω, μην περάσετε από εδώ, ανεβείτε πάνω καλύτερα. Ανεβείτε πάνω. Εκεί καλά είναι, 10 μέτρα δεξιά.
Ζωχάρια. Ζωχάρι, καλοκοδοήσε Ζωχάρι, πίσω. Κοπελιά, Ζωχάρι, το βλέπει. Καλά, άσε το Γερμανό. Πάτω σου ψηλά. Όχι, μόνο άσε το ψηλά. Γερμανό, ακολούθησε τους άλλους. Πέρναγε. Δεν είχε τέτοιο φάγωμα. Όχι, εγώ δεν πέρασα. Δεν είχε τέτοιο φάγωμα. Η Μαρία πέρασε. Ο Γερμανός πέρασε. Ναι, εγώ όχι, έκανα εγώ. Ναι, νομίζω δεν είχε τέτοιο φάγωμα. Δεν ξέρω, εγώ δεν πήγα να το κάνω. Δεν πήγε. Εγώ. Ξαναφτάσαμε στο διάσελο. Η ώρα είναι 5 παρα 10. Και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο διάσελο στα 1450 υψόμετρο, απέναντι που βλέπουμε τις κορφές αυτές. Το φεγγάρι. Βγαίνει το φεγγάρι πίσω από το βουνό. Τώρα είμαστε κοντά στα αυτοκίνητα, στα περίπου 1000 μέτρα υψόμετρο. Ωραία, πολύ ωραία. Το σούρουπο μαζί με το φεγγάρι. Τι ωραία ανεβαίνει επάνω. Τι όμορφα. Να σου πω την πορεία μπορεί να κάνεις.